Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον καιρό των επόμενων ημερών σαν έναν έτσι γενικά καιρό ήπιο, που σημαίνει ότι σε αρκετές περιοχές θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια. Μάλιστα, η θερμοκρασία αρχίζει δειλά-δειλά και ανεβαίνει. Προσεγγίζουμε έτσι θερμοκρασιακές τιμές που θυμίζουν περισσότερο Ιούνιο, γιατί τις προηγούμενες ημέρες ήμασταν σε σχετικά χαμηλά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα. Ο υδράργυρος δηλαδή μέρα με την ημέρα θα αρχίσει να προσεγγίζει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Παρ' όλα αυτά όμως αξίζει να σημειώσουμε ότι τις απογευματινές ώρες δεν θα απουσιάζει και η αστάθεια, που σημαίνει ότι σε περιοχές που βρίσκονται κυρίως στα υπηρωτικά τμήματα, στον υπηρωτικό δηλαδή κορμό της χώρας μας και κατά κανόνα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, τις απογευματινές ώρες θα βγαίνουν εμπόρες και τοπικές καταιγίδες. Όπως για παράδειγμα μπορούμε να επισημάνουμε τα ορεινά της Πελοποννήσου, ορεινές περιοχές προς την περιοχή της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και όσο πηγαίνουμε πιο βόρεια και γύρω-γύρω από την Μακεδονία και τη Θράκη. Μάλιστα, θα λέγαμε ότι προς την περιοχή της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας αλλά και του Βόρειου Αιγαίου, εκεί ίσως τα φαινόμενα χρήζουν έτσι μιας παραπάνω προσοχής. Όσο όμως πιο νότια και θαλάσσια παραθαλάσσια θα βρισκόμαστε, ο καιρός θα είναι πολύ καλός, θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια και συγκεκριμένα να πούμε για την περιοχή της Κρήτης, πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια. Μάλιστα, θα κάνει και ζέστη αργά το μεσημέρι, με τον υδράργυρο κοντά στους 30 με 32 βαθμούς. Η θάλασσα θα είναι καλοτάξιδες γύρω-γύρω από το νησί. Παρ' όλα αυτά, όμως, και εδώ σε ορεινές περιοχές το απόγευμα ίσως βγουν κάποιες μπόρες, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο, αλλά μόνο σε ορεινές περιοχές. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, έτσι θα πάμε μέχρι και του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα, όπως πολύ σωστά προείπατε κι εσείς, στη συνέχεια, τη νέα δηλαδή εβδομάδα και ιδιαίτερα από Τετάρτη, Πέμπτη και μετά, φαίνεται η ζέστη να σφίγγει αρκετά για τη χώρα μας. Θα ανέβει αρκετά δηλαδή η θερμοκρασία. Θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 36 με 38 βαθμούς. Ακόμα βέβαια δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε με τα μέχρι τώρα στοιχεία σαν κύμα καύσωνα. Παρ' όλα αυτά όμως ένα ισχυρό κύμα ζέστης ανοίγεται μπροστά μας με τη νέα εβδομάδα. Με τη νέα εβδομάδα, από 20-21 του μήνα, αργά και σταθερά είναι που ανεβαίνει λοιπόν ο υδράργυρος για να φτάσουμε σε αυτή τη θερμοκρασία. Ακριβώς. Μπορούμε να πούμε και του Αγίου Πνεύματος θα κάνει ζέστη σε περιοχές της υπηρετικής χώρας, κλειστές περιοχές όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, η περιοχή της Βιωτίας, στη λίμνη της Κοπαίδας, προς την Αργολίδα, προς την Λακωνία. Σε αυτές τις περιοχές ο υδράργυρος θα προσεγγίσει 34-35 βαθμούς και την ημέρα του, και αν ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Από εκεί όμως και μετά, Τρίτη και κυρίως Τετάρτη και μετά, θα αρχίσει αυτή η ζέστη να γενικεύεται. Στις περισσότερες περιοχές θα προσεγγίσουμε θερμοκρασίες κοντά στους 36 με 38 βαθμούς. Να δούμε, ίσως πάμε και λίγο παραπάνω. Θα τα δούμε βέβαια αυτά με τα νεότερα στοιχεία. Κύμα ζέστης από τη μία. Περάσαμε από αυτή την αστάθεια και το ψυχρό κύμα που είχαμε και είχε μείνει πάνω από τη χώρα μας, δίνοντάς μας κοντά ένα δεκαήμερο. Πόσο ήταν, 10-11 ημέρες αυτή την αστάθεια. Δεν ξέρω τι να πω μέσα στον Ιούνιο, πώς το πάμε έτσι. Θεωρείται για τον μήνα Ιούνιο κάτι που είναι φυσιολογικό? Δεν είναι τόσο φυσιολογικό, παρόλα αυτά όμως δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και ένα έτσι ακραίο γεγονός. Γιατί κατά κανόνα μέσα στο καλοκαίρι και ιδιαίτερα στις αρχές του καλοκαιριού έχουμε έτσι κάποια κύματα αστάθειας. Και πέρυσι το είδαμε αυτό. Δυστυχώς βέβαια και φέτος θρυνήσαμε ανθρώπινη ζωή από αυτή την εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα με τις απότομες έτσι βροχοπτώσεις. Και το έχουμε επισημάνει πολλές φορές αυτό. Θα πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος. Όταν δηλαδή τις απογευματινές ώρες για μία-δύο ώρες μπορεί να χαλάει ο καιρός και να πέφτουν αυτές οι καταιγίδες, επειδή συνοδεύονται από μεγάλες δραγδαιότητες, πέφτει δηλαδή πολύ νερό σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν προβλήματα. Όπως επίσης και από το χαλάζι αλλά και από τους κεραυνούς. Γι' αυτό πρέπει να δέχουμε την απαιτούμενη προσοχή και να μην μας ξεγελάει ο καιρός. Αν ξεκινάει δηλαδή με πολύ ηλιοφάνεια μέχρι το μεσημέρι, μπορεί μία-δύο-τρεις ώρες μέσα στο απόγευμα να είναι καθοριστικές και να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα από αυτά τα τσαμπουρίνια που χτυπούν τη χώρα μας. Το ζήσαμε βέβαια και πέρυσι αυτό στην περιοχή της Εύβοιας και πάλι είχαμε ανθρώπινες απώλειες, αλλά και πρόπερση στη Χαλκιδική, όπου ένας ανεμοστρόβιλος χτύπησε εκεί τις περιοχές, μάλιστα βραδινές ώρες, και δημιούργησε πολλά προβλήματα και πάλι με ανθρώπινες απώλειες. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα θα πρέπει πλέον να τα συνηθίζουμε όσο περνούν τα χρόνια, γιατί και η κλιματική αλλαγή, δηλαδή η αλλαγή, να το πούμε έτσι απλά, των καιρικών συνθήκων εξαιτίας κάποιων φαινομένων όπως είναι η εκπομπή θερμοκηπικών αερίων αλλά και τα σκαμπανεβάσματα της ηλιακής δραστηριότητας θα μας φέρουν όλο ένα και πιο συχνά αντιμέτωπους με αυτές τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Τώρα με αυτά τα οποία λέτε θυμήθηκα άμεσα αυτά τα οποία έλεγε χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κ. Πίλιος Λιβανός. Εσείς πιέσεστε από το χρόνο, αλλά να το δώσω ολοκληρωμένο ως είδηση και αν θέλετε να κάνετε σχόλιο σαφέστατα κ. Μαρουσάκη να το κάνετε, που έλεγε ότι το 50% του ελλαδικού χώρου ότι κινδυνεύει με ερημοποίηση μέσα στην επόμενη 20 ετία, σύμφωνα με την
προβολή των σεναρίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, μιας και όπως είπε τα προηγούμενα χρόνια δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες που είχε συμβουλεύσει η αρμόδια Εθνική Επιτροπή κατά της ερημοποίησης, και δεν ξέρω και τι προλαβαίνουμε να κάνουμε τώρα και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Όλοι εσείς που είσαστε ως ειδικοί, μετεωρολόγοι κλπ. Και νομίζω ή φαντάζομαι ότι έχετε κάποια συνεργασία, έχετε μπει μέσα σε αυτό το κλίμα, έχετε μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως υπάρχουν μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς σαν επιστημονική κοινότητα, που δυστυχώς μας δείχνουν τα επόμενα χρόνια την αύξηση της θερμοκρασίας να γίνεται με πιο γρήγορους ρυθμούς σε σχέση με αυτά τα δεδομένα που είχαμε κάποια χρόνια πριν. Γεγονός βέβαια που σημαίνει και ότι μπορούμε να διηγηθούμε και σε αυτή την εξέλιξη στα επόμενα 20-40 χρόνια, να δούμε δηλαδή και τη χώρα μας να επηρεάζεται έντονα από το φαινόμενο της ερημοποίησης, που σημαίνει βέβαια ότι θα αρχίσει να υποχωρεί η βλάστηση, θα έχουμε λιγότερες βροχοπτώσεις, μεγαλύτερα τα διαστήματα ξηρασίας, και οι όποιες βροχοπτώσεις θα τις βλέπουμε κατά τη διάρκεια του έτους, κατά κανόνα θα είναι με απότομο ρυθμό, που σημαίνει ότι δηλαδή με γρήγορο ρυθμό θα πέφτει αυτό που λέμε πολύ νερό σε μικρό χρονικό διάστημα, δεν θα προλαβαίνει αυτό το νερό να περνάει στον υδροφόρο ορίζοντα. Άρα λοιπόν μόνο ζημιές θα κάνει και δεν θα βοηθάει. Γι' αυτό και μιλάμε βέβαια για το ενδεχόμενο ρημοποίησης ενός αξιοσέβαστου ποσοστού της χώρας μας. Μένει βέβαια αυτό να το δούμε και πώς θα αντιδράσει και η φύση, γιατί η φύση λειτουργεί χαοτικά και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όλες τις παραμέτρους. Μακάρι να είναι προς όφελός μας η όποια έτσι αντίδραση της ατμόσφαιρας και να μπορέσουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε από αυτήν τη δυστυχώς ραγδαία εξέλιξη του φαινομένου.